Παιδιά, καλησπέρα. Πολλοί με ρωτάτε πάρα πολλέ φορέ το πώ έχω τόσα πολλά coins, όπω θα σα δείξω τώρα στην οθόνη. Σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, να σα εξηγήσω πώ έχω 8,5 εκατομμύρια coins και πώ έχω άπειρο φόντερ γενικά στο κλαμπ να κρατάρω όποιον παίχτη θέλω και να αγοράσω και σχεδόν πάρα πολλού παίχτε με τα coins που έχω. Επίση, μπορώ να σα πω πώ θα κρατάρετε όσα packs θέλετε. Ουσιαστικά, περιόριστα τα packs μέσα από τα LinkedIn PC χωρί να χαλάσετε σχεδόν καθόλου coins, ίσω και καθόλου μείνετε μέχρι το τέλο να δείτε όλου του τρόπου και να μην χάσετε κανέναν. Νούμερο 1 τρόπο είναι ο χρόνο. Γενικά, ο χρόνο που θα αφιερώσετε στο παιχνίδι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, προφανώ. Και ακόμα πιο σημαντικό ρόλο παίζει το πού θα αφιερώσετε το χρόνο που θα έχετε. Ενώ ότι πολλέ φορέ πολλοί θα επιλέξετε να κάνετε κάποιον παίχτη από τα objectives που θα μα δίνει πολλέ φορέ από, το τα season objectives, που μπορεί να είναι απλά ένα 88 rating και να πρέπει να παίξετε 10 μάτσα, πούμε, γι' αυτόν που τι περισσότερε φορέ δεν αξίζει καθόλου. Εγώ προτιμάω ότι να χαλάσω αυτόν τον χρόνο για να κάνω αυτόν τον παίχτη παίζοντα 10 μάτ στα squad battles, α πούμε, ή στα φιλικά. Θα προτιμήσω να χαλάσω αυτόν τον χρόνο στα μενού και να κραφτάρω packs στα League SBC, να κάνω κάποια SBC που έχει βγάλει upgrades ή οτιδήποτε παρόμοιο. Νούμερο 2. Τα rewards. Παίρνω γενικά αρκετά coins από το Weekend League τελειώνω από rank 1 μέχρι rank 3 συνήθω. Οπότε παίρνω από εκεί αρκετά coins, παίρνω αρκετά packs που είναι tradable και μπορώ να πουλήσω. Και από τα rivals που είμαι είτε Division 1 είτε Elite Division, που από εκεί πέρα παίρνω αρκετά untradable packs, είτε παίρνω πάντα τα untradable, δεν παίρνω ποτέ τα tradable. Οπότε βγάζω από εκεί πέρα άπειρο fodder, που απλά κρατάω στο club για να κάνω κάποιο SBC που μπορώ να θέλω να κάνω στο μέλλον, είτε κάποιον παίχτη, είτε κάποιο icon SBC, είτε οτιδήποτε γενικά και μέσα από τα packs από το Weekend League που είναι tradable, απλά πουλάω οτιδήποτε tradable και δεν κρατάω τίποτα στο club. Εκτό αν είναι τα πάντα πολύ φθηνά, κρατάω μέχρι να είναι ακριβά. Αλλιώ φεύγουν όλα. Και λίγα λίγα μαζεύονται αρκετά coins, πιστέψτε με. Νούμερο 3. Trading. Γενικά, όσοι έχετε παίξει προηγούμενα FIFA, θα θυμάστε ότι είχαμε στα rewards πάρα πολλέ φορέ τα Team of the Week packs. Οπότε βγάζαμε από εκεί πέρα tradable in form για παράδειγμα. Και αυτοί στακαριζόντουσαν με τον καιρό στο κλαμπ και, πλάμε έναν και πέρα, που λέγα, απλά μέναν εκεί πέρα. Εγώ δεν του πούλαγα. Απλά του κράταγα γιατί ήταν πάμφινοι, ειδικά στην αρχή για κάποιου μήνε το παιχνίδι. Πέρα από αυτού που κράταγα, αγόραζα και αρκετού από την κάθε team of the week. έναν από τον καθένα στο κλαμπ μου. Απλά να του έχω εκεί πέρα να κάθονται. Γιατί ήξερα ότι κάποια στιγμή στο παιχνίδι θα, φτάσουν, θα φτάσουμε σε σημείο να του χρειαζόμαστε και να είναι πολύ πιο ακριβοί. Εγώ να φανταστείτε του αγόραζα για 10, 11, 9 και το πλάτο άφηνα στο κλαμπ μου και έφτανα να του πουλάω για 30-40k k να πηγαίνουν για extinct 40-45k. Αλλά αυτό μπορεί να μου πένει και 2-3 μήνε, αλλά και πάλι έβγαζα 30-40 χιλιάδε κόνη σε κάθε κάρτα. Έφτανα δηλαδή να έχω 6, 7, 8 σελίδε με παίχτε, team of the week, και να του πουλάω όλου μαζί και να βγάζω 2-3 εκατομμύρια κόνη από. μόνο πουλώντα του team of the week που απλά του είχα πάρει φθηνά και του είχα κρατήσει στο κλαμπ μου. Φέτο, που δεν έχουμε τα Team of the Week packs, τα Tradable, έχουμε μόνο το pick, το Untrainable που μα δίνει από τα SBC, ξεκίνησα να το κάνω αυτό στην αρχή τη χρονιά απλά αγοράζοντα του Team of the Week και να του έχω στο club. Και του αγόραζα όντω πολύ φθηνά, με 10-11K αρκετά φθηνά. Του είχα αφήσει στο club μου και έκανα ακριβώ το ίδιο σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Με πολύ λιγότερου βέβαια, όχι με τόσου πολλού αυτή τη φορά. Αλλά και πάλι είχα βγάλει αρκετά coins έτσι, επειδή πλέον έχουν ακριβίνει πολύ. Οπότε και να του αγοράσει, θα πρέπει να περιμένει να γίνει κάποιο τεράστιο boom και να ρισκάρει να γίνει αυτό το boom και να του πουλήσει. Απλά μπορώ να του αγοράσω για 30k, αν πίνουν 30k εκείνη τη στιγμή, και να του κάνω list για 33k. Να το κάνω αυτό με 10, 20, 30, 50 παίχτε, επειδή έχω coins να το κάνω αυτό. Και οι λεγόμενοι lazy buyers, επειδή βαριούνται να ψάξουν, αντί για 30k να του αγοράσουν για 33.000, α πούμε, και θα κρατήσει το profit όσο είναι μετά το tax. Λίγα λίγα τα coins έτσι μαζεύονται, πιστέψτε με. Και βγάζει αρκετά εύκολα coins, απλά πουλώντα μια κάρτα λίγο πιο ακριβά από ό,τι κάνει συνήθω, επειδή κάποια απλά βαριούνται να ψάξουν για πιο φθηνή. Πέρα από αυτό είναι και το πιο απλό trading, του τύπου να αγοράζει 86 άρε κάρτε το τα κάνουν 6, 7 και 8, και αν τι πουλά το κάνουν 11, 12. Το ξέρω ότι ακούγεται πολύ απλό και δεν είναι τόσο απλό, αλλά. Όταν θέλατε πολλέ φορέ 86 ώρε, μπορεί να βλέπω ότι κάνουν 11 και επειδή είχε κάποιο icon SBC. Αλλά λίγο πιο πριν θα έκαναν 6-7 και δεν υπήρχε καμία ζήτηση. Συνήθω αυτό γίνεται όταν βγάζουν icons SBC, αν και πλέον δεν το βλέπω τόσο πολύ, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο supply. Αλλά γενικά υπήρχαν περιθώρια με στο παιχνίδι πάρα πολλέ φορέ και ακόμα μπορεί να υπάρξουν. Μπορείτε να βγάζετε coins απλά με απλέ 86-87-88 άρε κάρτε. Τώρα καταλαβαίνω ότι πολλοί βαριούνται να το κάνουν όλο αυτό ή δεν ξέρουν πώ να το κάνουν ή δεν έχουν χρόνο να μάθουν πώ να το κάνουν και δεν έχουν τόσο χρόνο να αφιερώσουν στο παιχνίδι για να κάνουν trading. Άμα θέλετε, κάντε join στο Discord που θα βάλω στην περιγραφή. Που εκεί πέρα γενικά θα συζητάμε για διάφορα που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι, είτε με αληθινό ποδόσφαιρο. Θα συζητάμε και για trading και από το νέο τίτλο του παιχνιδιού, από το EAFC 25, θα έχω ένα ξεχωριστό κανάλι για το trading. Που εκεί πέρα θα ανεβάζουμε διάφορα tips και θα συζητάμε πράγματα γύρω από αυτό για να βοηθήσουμε κάποιου από την αρχή του παιχνιδιού. Το link θα είναι στην περιγραφή. Νούμερο League BC. Τα League BC νομίζω είναι από του κύριου λόγου που έχω τόσο πολλά coins και τόσο πολύ φόντερ. Και όχι μόνο από την άποψη ότι μου δίνουν high rated cards, ή ότι μου δίνουν tradable pools, αλλά κυρίω ότι μου κρατάνε το club γεμάτο με κάρτε, με common και με rare, με απλέ 78-79 κάρτε. Μου κρατάνε το club γεμάτο για να μπορώ να κραφτάρω marquee matchups, τα UEFA marquee matchups, τα challenges που βγάζουν και τα League BC τα επόμενα που θα ξανακραφτάρω. Γιατί ουσιαστικά κραφτάρει τέσσερα segment από τα Leak SBC. Σου δίνει πίσω 5 packs, από τα οποία πέντε τα τέσσερα είναι πολύ καλά. Και το ένα που δεν είναι καλό είναι το Jumbo Gold Pack που σε γεμίζει με consumables που μπορεί να, να τα πουλήσει, να τα κρατήσει, να τα χρησιμοποιεί και με πολλέ common κάρτε, πολλέ common χρυσέ κάρτε που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα επόμενα Leak SBC και να μην χρειάζεται να ξαναγοράσει κάρτε. Από τα Leak SBC λοιπόν. Από τα τέσσερα πολύ καλά packs που μα δίνει, ό,τι ήταν tradable, απλά το πούλαγα, είτε ήταν promo κάρτα, είτε ήταν fodder, Απλά το πουλούγα και κάνα τα coins και από τα untradeable απλά του άφηνα στο club για να τους χρησιμοποιήσω σε κάποιο SBC που θέλω να κραφτάρω. Αυτό γινόταν η συνέχεια, δεν σταματάγει ποτέ. Γιατί άνοιγα packs, έπαιρνα κάρτε και αυτέ τι κάρτε στα επόμενα League SBC. Αγόραζα γενικά πολύ λίγε κάρτε. Μόνο χρειάζεται να αγοράσω μερικού από το Libertadores α πούμε που δεν είχα. Οπότε χάλαγα μόνο εκεί πέρα coins. Αλλά πλέον που έχουμε και τα exchanges, άμα δεν θε να κραφτάρει κάποιον παίχτη και έχει απλά πολύ φόντερ. Του βάζετε στα exchanges και σα δίνει πίσω ένα σωρό παίχτε. Αν βάλετε ένα 89 α πούμε ή και πάνω στα exchanges, σα δίνει πίσω 51 κάρτε. 51. Εγώ πολλέ φορέ βγάζω κι άλλου 88-89 από εκεί πέρα, συν όλε τι υπόλοιπε κάρτε που μου δίνει. Και πραγματικά κάνει το grind απεριόριστο. Δεν σταματάει ποτέ αυτή η ανακύκλωση. Γιατί παίρνει τόσε κάρτε και μπορεί μονίμω να τι βάζει σε καινούρια packs στα League SBC και να έχει μονίμω κι άλλα packs, και άλλα packs, και άλλα packs και να μην σταματάει ποτέ. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπετε έχω 8,5 εκατομμύρια coins και η ομάδα μου είναι κάπω έτσι. Κυρίω για αυτόν τον λόγο. Από τα League SBC. Και όχι, δεν έχω καθόλου τυχερό account, πιστεύετε. Με έχω ανοίξει άπειρα πακέτα. Στην Team of the Year άνοιξα γύρω στα 2.000 πακέτα και κάτι παραπάνω. Και δεν έχω καλά ούτε έναν Team of the Year. Ούτε έναν. Απλά, άμα το κάνει συνέχεια, κάποια στιγμή θα βγάλει tradable κάρτε και θα τι πουλά και α μην είναι κάτι καλό. 10-10-20-20-30-30.000 coins μαζεύονται. Όπω και το φόντερ μαζεύεται που μπορώ να κραφτάρω icons, μπορώ να κραφτάρω παίχτε, μπορώ να κραφτάρω γενικά οτιδήποτε βγάζει που να θέλω να το κάνω. Μέσα από αυτό το φόντερ βλέπετε έχω κραφτάρει τον νουσέμιο, έχω κραφτάρει τον Mbappé Player of the Month, έχω κραφτάρει τον Werner, έχω κραφτάρει τη Σάουα, κραφτάρα τη Ρόλφο, κραφτάρα, το κραφτάρα τον Ζιντάν, κραφτάρα τον Καναβάρο, τον Κουαδράδο, και απλά από πάξι έχω βγάλει το Vanderson, Από πάξη έχω βγάλει το Lucio που ήταν από Exchange παρεπιπτόντω. Και τον Lam από Icon Pick. Μετά από 20 Icon Pick, μάλλον έβγαλα επιτέλου κάτι usable. Και νούμερο 5 και τελευταίο τρόπο. Φυσικά δεν είναι κάποιο τρόπο συγκεκριμένο. Είναι απλά ότι δεν σπαταλάω coins. Και το λέω από την άποψη ότι επειδή πάντα είχα όσο φόντε χρειαζόμουν και χρυσέ κάρτε στο cloud μου για να κραφτάρω οτιδήποτε, δεν χάλαγα ποτέ coins για να κραφτάρω κάποιον παίχτη. Άμα δεν είχα αρκετό φόντερ, απλά περίμενα να ξαναμαζέψω για να κρατάω τον παίχτη που ήθελα, για να μην χρειαστεί να δώσω κόνη εκεί πέρα. Δεν γενικά νομίζετε ότι δίνετε λίγα κόνη άμα κραφτάρετε κάποιο segment από κάποιο icon SBC ή από κάποιο icon pick. Αλλά πιστέψτε με, με τόσα πολλά icon picks που μα δίνει η EA και τόσους πολλού παίχτε, σιγά σιγά να θρήσετε όλα τα κόνη που έχετε δώσει για του παίχτε για να κραφτάρετε κάποιο SBC, θα βγούνε πάρα πολλά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σα βοήθησε, ελπίζω να σα άρεσε. Αφήστε ένα like αν σα βοήθησε και ένα subscribe για να δείτε περισσότερα. Και τα λέμε στο επόμενο.